Έχετε ενημερωθεί για την επίσκεψη του κυρίου Δέδε, του Γιώργου Δέδε, του αντιπεριφερειάρχη στο Δήμο και την ομιλία που είχε με τον Δήμαρχο και τον κύριο Νικολάου για θέματα που έχουν να κάνουν με την περιφέρεια και για κάποια βοήθεια που θα μπορούσε να προσφέρει η περιφέρεια? Όχι, αυτό το που ξέρω με τον κύριο Δέδε είναι ότι τον έκρινε ο κύριος Δήμαρχος, γιατί του υποσχέθηκε ότι κάτι θα κάνει με τα κτίρια των, τα κτίρια των σχολείων που είναι στον νησμό επάνω, και τελικά χάθηκε ένα πρόγραμμα 500.000 ευρώ, το οποίο έπρεπε να υπήρχε, να είχε κάνουν την αίτηση, γιατί ήταν ευρωπαϊκά χρήματα και δεν είναι χρήματα του Δήμου, και δυστυχώς χάθηκε. Τους το λέγαμε 4 μήνες να κάνουν, να είναι έτοιμοι να αντικαταθέσουν μέχρι 31 του, και χαθήκανε για το Δήμο 500.000 ευρώ. Εγώ αυτό έχω να πω. Κάποια άλλη δεν έχουμε ενημερωθεί. Αφού με πάτε στο θέμα αυτό των προγραμμάτων κλπ. Καταρχήν υπάρχει μία σκέψη, λέει, να μπουν και ηλιακοί συλλέκτες ρεύματος πάνω από το Αλεξάνδριο. Έτσι λένε. Το ακούσαμε προχτές, δεν το έχουμε ακούσει. Δεν είναι μια άποψη της προηγούμενης δημοτικής αρχής, της δικής σας? Όχι, θα πω ένα πράγμα. Για τα φωτοβολταϊκά το γνωρίζουν όλοι ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Να δούμε το τι μέλη γενέστε με αυτούς εδώ. Θα δούμε. Ήδη βάλαμε φωτοβολταϊκά στο Λύκειο, στο γυμνάσιο. Έχουμε βάλει φωτοβολταϊκά στο κλειστό το γυμναστήριο. Έχουμε κάνει για άλλα 7 κτίρια. Η διαδικασία είναι δυστυχώς η εργολάβη, μάλλον αυτοί που κάνανε, που είχαν συμμετάσχει στο διαγωνισμό, οι εργολάβοι εταιρείες, οι δικές εταιρείες, έχουν κάνει ενστάσεις μεταξύ τους και είναι στην περιφέρεια αυτή η ένσταση. Δεν νομίζω ότι έχει διαφερθεί κανείς τους να πάει να δει το τι γίνεται, γιατί είναι για άλλα 7 σχολεία αυτό το πράγμα και θα είναι δημοτικά κτίρια και σχολεία και δημοτικά κτίρια, και πιστεύω ότι έπρεπε να την είχαν κυνηγήσει. 13 μήνες δεν έχουν κάνει, δεν έχουν πάει ούτε στην περιφέρεια για να δουν ακριβώς τι έχει γίνει για αυτό το έργο. Οι πληροφορίες μου λένε όμως ότι κυνηγάνε ένα πρόγραμμα για να μπουν γλάστρες με λουλούδια πάνω στα δημοτικά κτίρια. Εντάξει, μακάρι. Να δούμε. Μάλιστα. Να δούμε, εντάξει. Βεβαίως. Να δούμε. Ό,τι κάνουν θα είναι καλό. Ναι. Το θέμα είναι να κάνουν. Ναι. Ως τώρα δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν υπογράψανε κανένα έργο μέσα στο 2011. Να δούμε το τι θα κάνουν. Περιμένουμε. Μάλιστα. Έχουμε και δύο μεγάλα προβλήματα που μαστίζουν τον διευρυμένο Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων. Προβλήματα, αν θέλετε, που μας ήρθαν από την πλευρά των Αγίων Θεοδόρων με τις μονάδες αυτές τις εργοστασιακές. Καταρχήν τις αποθήκες της Σουσάκη Logistic. Κάτι το οποίο έχει έρθει νύχτα στο γραφείο σας, νομίζω, εκεί στη διαδικασία των εκλογών και όλα αυτά, και δεν το είχατε πάρει χαμπάρι. Η αλήθεια ότι υπογράφτηκε αυτό το πράγμα που δεν ήταν, δεν είχαμε εμείς καμιά σχέση. Είχαμε ενημερωθεί κάποια στιγμή από κάποιον δημοτικό σύμβουλο ότι πρόκειται να γίνει ένα εργοστάσιο χημικών. Μιλήσαμε τότε με τον προηγούμενο δήμαρχο, τον Αγίον Θεοδόρο, τον κύριο Σοφία, να έρθουμε σε μια συνεργασία. Πραγματικά δεν αφορούσε τον τότε δικό μας Δήμος. Τότε ο Δήμος ήταν Λουτρακίου Περαχώρας, αλλά το σκεφτόμαστε να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούσαμε των ημερών. Πήγε και υπογράφηκε, και δεν υπήρχε περίπτωση εμείς σαν Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας να είχαμε ενημερωθεί για κάτι που δεν αφορούσε τον τότε Δήμο και αφορούσε το νέο διευρυμένο Δήμο από πρώτη πρώτου. Ναι, πήγε η κυρία Μπυρμπίλη, όχι Μπυρμπίλη, Μπυρμπίλο την έλεγα. Έτσι ακριβώς την έλεγα. Μπυρμπίλο την έλεγα εγώ τότε, γιατί την είχαμε υποσχεθεί τότε όλοι οι Δήμοι παραλιακοί της Κορινθίας για το φαινόμενο που οι αχτές της Κορινθίας βυθιζόντουσαν και είχαν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και σε δρόμους και σε ακίνητα και σε δημότες γενικότερα, και μας έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια, για να πούμε την αλήθεια. Αυτή το υπόγραψε την ημέρα τέλος Οκτωβρίου του 2010, ημέρες εκλογών, τότε που τρέχουμε όλοι, καλώς κακώς τρέχουμε όλοι τις ημέρες των εκλογών, για τις εκλογές, για τη διεκδίκηση, για τη νίκη, για οτιδήποτε είναι, και οπωσδήποτε δεν παρακολουθούσαμε, πιστεύω, όχι μόνο εμείς, και όλη η κοινωνία των Αγίων Θεοδόρων, που ήταν η πρώτη που την αφορούσε τότε Δήμο. Και έγινε αυτό το πράγμα. Η νέα δημοτική αρχή το έμαθε, το είχε μάθει από τον Νοέμβριο που πήρε τις εκλογές. Ήταν υποχρεωμένη στο νέο ευρυμένο, διευρυμένο Δήμο. Ήταν υποχρεωμένη από τότε, δεν έκανε τίποτα. Τα άφησε, δεν ενημέρωσε ούτε περιφέρεια, ούτε περιφερειάρχες, ούτε τίποτα.
Και ήθε, εξελίχθηκε το πράγμα όπως έχει εξελιχθεί μέχρι στιγμής. Νομίζω ο Μάρτιος ήταν σχεδόν πριν από 10 μήνες και μισό που το ακούσαμε για πρώτη φορά έτσι επίσημα. Ναι. Αυτή τη στιγμή σας έχουν ενημερώσει εσάς για τις εξελίξεις, δηλαδή τι γίνεται, πού βρίσκεται το θέμα της USAIC Logistic? Τίποτα απολύτως. Δεν ξέρω. Το θέμα με τις ανεμογεννήτριες, ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα και αυτό βέβαια ξεκινά από το Αγίου Στοδόλου. Άλλα τεράστια ψέματα που είχε πει ο Δήμαρχος και τότε που καλέστηκε από τους συλλόγους ένα βράδυ στο υπόγειο του πνευματικού του κέντρου. Ψέματα είπε και εκεί. Τέλος πάντων, η Δημοτική Αρχή ακόμα, όχι δεν πήραμε, πήραμε μια σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, παρόλο που οι σύλλογοι και αυτοί που έχουν διαφερθεί άμεσα για αυτό το θέμα τους είχαν πει να το φέρουν θέμα, τακτικό θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το φέραν έκτακτο μια νύχτα, το φέραν έκτακτο θέμα, με μια εισήγηση της κυρίας Στάμου που δεν ήταν εισήγηση. Σκοτωνόντουσαν στο πιο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με τον αντιδήμαρχο Πολοδομίας, τον κύριο Νικολάου. Ποιος θα εισηγηθεί το θέμα των ανεμογεννητριών. Ναι. Τελικά κανείς δεν το εισηγήθηκε. Φύγανε και δύο από το κέντρο. Ήρθε η κυρία Στάμου. Τώρα η κυρία Στάμου πώς ενημερώθηκε, τι γνώριζε. Από ό,τι γνωρίζουμε δεν είχε έρθει σε επαφή και με τους συλλόγους, με τους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν τρέξει όλο αυτό το θέμα. Το φέραν έκτακτο, δεν ειδοποιήσανε και όλους αυτούς τους συλλόγους και ανθρώπους που έχουν διαφερθεί και έχουν τρέξει παντού, έχουν ενημερωθεί το τι μελιγενέσει με τις ανεμογεννήτριες. Έφερε μια εισήγηση η κυρία Στάμου, τελικά εντάξει την ψηφίσαμε, δεν θα λέγαμε και ποτέ όχι. Και ό,τι έγινε, αυτή η συγκέντρωση που έγινε την προηγούμενη Κυριακή στο πνευματικό του κέντρο από τους συλλόγους. Μάλιστα. Μέχρι εκεί δηλαδή. Μέχρι εκεί. Όχι, έχει γίνει την προηγούμενη Κυριακή. Ορίστε. Αν θα μπουν, με ρωτάει εδώ συνεργάτη μου, κύριε Φανή, θα μπουν τελικά οι ανεμογεννήτριες. Τι ενημέρωση υπάρχει από τον Δήμαρχο απέναντί σας, λογικά, σαν να αντιπολίτευσε παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο? Οι πρώτες, από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι έχουν πει, που δεν έχουν πει και πολλά πράγματα, οι πρώτες δύο ή τρεις άδειες τις έχουν πάρει για το θέμα να μπουν παραπλήσια στην περιοχή της Παναγίας του Πράθη. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Και προχωράνε κανονικά. Έχουν πάρει τις άδειες και προχωράνε κανονικά. Και οι άλλες οι άδειες. Μάλιστα. Οπότε και σε αυτό δηλαδή είμαστε ακόμα δεν γνωρίζουμε ακριβώς το τι έχει γίνει. Λοιπόν, μου έχουν δώσει ένα θεματάκι που προέκυψε προχθές προφανώς στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας κατηγορούν ότι έχετε δώσει 36.000 ευρώ στην κυρία Καλαμπογιά. Μια δικηγόρος κυρία Καλαμπόγια τώρα. Καλαμπόγια. Καλό είναι να μιλάμε και ονόματα. Τέλος πάντων, τι ακριβώς έγινε με αυτό το θέμα? Στην κυρία Καλαμπόγια, η οποία ήταν δικηγόρος Αθηνών, πάρα πολύ αξιόλογη, σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Αθήνας, δούλευε η κυρία Καλαμπόγια. Μάλιστα. Είχαμε αναθέσει τότε για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και 2-3-4 άλλα θέματα. Η κυρία Καλαμπόγια έτρεξε πάρα πολύ για ένα χρόνο, πάρα από ένα χρόνο, για να πηγαίνει πάρα πολλές φορές στα Υπουργεία και να συναντιέται από τον Υπουργό και από τους υφυπουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών για να δούμε για την τροποποίηση του καταστατικού της ανωνύμου εταιρείας. Μια τροποποίηση η οποία είχε ξεκινήσει από το 2007, πήρε προθεσμία παράταση ένα χρόνο το 2008, αν θυμάμαι καλά, πήρε παράταση, ή μάλλον το 7 πήρε παράταση ένα χρόνο το 8, το 8 έγινε 9 και τελικά το 9 οριστικοποιήθηκε ότι έπρεπε να τροποποιηθεί το 10. Είχαμε τρέξει πάρα πολύ, το ίδιο Υπουργείο Εσωτερικών δεν μας απαντούσε και είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για να τροποποιηθεί το καταστατικό με τα καινούργια δεδομένα που όριζε ο νόμος του Υπουργείου για τις τροποποιήσεις και τι ανώνυμες εταιρείες μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτή η ανώνυμη εταιρεία, η πρώην ΑΤΕΚΛ, μετά ΒΑΕΤ, μετά Λουτράκι ΑΕ, τώρα έτσι όπως έγινε, πραγματικά η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε στους σκοπούς της εταιρείας είχε βάλει πάρα πολλά πράγματα και καλά είχε κάνει για να διευκολύνει το Δήμο. Η ΔΕΤ διευκόλυνε ανέκαθεν το Δήμο και τα περισσότερα έργα και λεφτά που έδωσε όλα αυτά τα χρόνια η ΔΕΤ τα έδωσε για λογαριασμό του Δήμου και όχι για την ίδια της, εκτός τα λεφτά του υδροθεραπευτηρίου. Όλα τα άλλα τα έργα που έφτιαξε η ΔΕΤ τα έφτιαξε για να μπορεί ο Δήμος είτε να εισπράττει χρήματα είτε να
να κάνει πιο ωραία την πόλη μας και γενικότερα όλο το Δήμο. Η κυρία αυτή της ανατέθηκε αυτό το πράγμα από εμένα με μια σύμβαση ενός χρόνου που δεν τελείωσε στο χρόνο, παρατάθηκε και για τον επόμενο χρόνο για να υλοποιήσει το έργο της. Το έργο της το υλοποίησε εν μέρη και για από εκείνη τη σύμβαση που ήταν όντως 36.000 ευρώ πληρώθηκε για τα 20.000. Η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου ήταν να πληροφορηθεί ότι αυτή η σύμβαση που είχαμε να κάνουμε εμείς, η ανικανότητά της να πληροφορηθεί πόσα χρήματα είχε πάρει. Ουσιαστικά λοιπόν... Τελικά μου ζήτησε ο κύριος Δήμαρχος και θα τον προκαλέσω να το κάνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην εκδήλωση χτες των εργαζομένων του Δήμου, να μου πει ότι όντως ο Γιώργο είχε δίκιο, γιατί δεν ήταν 36, ήταν 20, και μου πει ότι τον είχαν ενημερώσει λάθος. Εύχομαι στο επόμενο Δημοτικό Συμβουλίο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη όσες φορές κατηγόρησε, γιατί δεν με κατηγόρησε ούτε μία ούτε δύο αλλά τρεις φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μου πει μάλιστα προχτές που έκανε και το χαρτί εδώ είναι η σύμβασή της. Και του λέω για άλλη μια φορά να κοιτάξεις πόσα λεφτά τελικά. Και τα λεφτά από τα 36 είχαμε πληρώσει 20, διότι η κυρία Καλαμπόγια δεν είχε ολοκληρώσει τελικά όλο αυτό το έργο που της είχε ανατεθεί. Ανεξάρτητα που πιστεύω ότι είχε ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος, αλλά τέλος πάντων ας μην τα πούμε όλα αυτά, τώρα έχουν τελειώσει αυτά τα πράγματα. Ναι, βεβαίως. Τελείωσε, πρέπει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη ότι τελικά δεν έλεγε ήταν... ψέματα για άλλη μια φορά στα Δημοτικά Συμβούλια το τι ακριβώς είχε γίνει. Μάλιστα. Πριν πάμε σε κάποιες πιο προσωπικές έτσι, ερωτήσεις, καταρχήν να σας πω ότι εδώ ο κόσμος βλέπω μέσα από το διαδίκτυο από τα μηνύματα που έρχονται σας χαρακτηρίζει αγαπητό και λέει ότι ήσασταν ίσως ένας από τους λιγοστούς δημάρχους του Λουτρακίου ο οποίος γύριζε με τα πόδια από δρόμο σε δρόμο και από στενό σε στενό και αφουγκράζονταν τα προβλήματα των δημοτών. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις βέβαια. Να σας ρωτήσω λίγο τι γίνεται με το Ράλι Ακρόπολης. Μιας και πέρσι τουλάχιστον εγώ προσωπικά σας είχα συναντήσει μέσα στο χώρο του Service Park, έναν διαθέσει με τον κύριο Λογοθέτη, ο οποίος το απαξιούσε μάλλον, νομίζω και δεν ήταν εκεί. Από ένα πράγμα ήταν μια προσωπική επιτυχία αυτή του Ράλι Ακρόπολης να έρθει εδώ. Τότε είχα δώσει μεγάλο αγώνα από μόνος μου. Από κανένα βοήθεια και δεν ζήτησα τη βοήθεια. Ήταν ένα προσωπικό θέμα. Ένα Ράλι Ακρόπολης. Επειδή το παρακολουθώ από τότε που ήμουν 12 και 13 για να μην πω από 10 από τότε που αισθάνεται ο καθένας το τι αυτό και τα λοιπά, τρέχαμε στα όρια στα βουνά με τα σολεξάκια και με τα ποδήλατα τότε ό,τι διαθέταμε σαν παιδική ηλικία για να παρακολουθούμε το Ράλι Ακρόπολης. Και τότε είχαμε πιστέψει εγώ προσωπικά και ο Παύλος ο Αθανασούλας ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα και πάντα θα το λέω γιατί πρέπει να τιμάς και να τα λες αυτά τα πράγματα στον αέρα και στους ανθρώπους ότι δεν ήμουν μόνος μου, ήμουν μαζί με έναν Παύλο Αθανασούλα και πρέπει να το λέμε. Για να πούμε με τα αδέλφια Αθανασούλα ότι θέλαμε αυτό τον αγώνα να το φέρουμε γιατί είχε τα προσόντα αυτή η πόλη και αυτός ο Δήμος να φέρει αυτό και από το να φύγει από άλλα μέρη της Ελλάδος για να μην πω τον πόλεμο που έφαγα και από τα άλλα μέρη, από τα... Από τη Λαμία, από τον Δήμαρχο, από τους νομάρχες τότε, από τους βουλευτές της Λαμίας, το τι πόλεμο είχα αντιμετωπίσει για να πάρουμε αυτό το ράλι και να φέρνουμε κάθε χρόνο αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον αυτά τα τρία χρόνια, τα δύο που έχουν γίνει και το τρίτο φέτος, τα έσοδα που έρχονται και όχι μόνο τα έσοδα, η παγκόσμια διαφήμιση που γίνεται για τον τόπο μας. Διότι αυτό το κόστος δεν έχει ακόμα υπολογιστεί πόσο τεράστιο κόστος είναι για να διαφημίσεις αυτές τις ημέρες την πόλη μας, το Δήμο μας, σε όλη την Ιφίλιο και όλο τον κόσμο. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο και θυμάστε όλοι το τι πόλεμο έφαγα για αυτά την άσφαλτο που πήγα και έριξα μέσα πραγματικά στο σχολείο μηχανικού, για να μπορέσουμε τελικά για να φέρουμε το Ράλι Ακρόπολης εδώ. Και όλοι οι επιχειρηματίες αναζητούν αυτό το δεκαήμερο κατά κάποιο τρόπο που γίνεται όλο αυτό το σόου και ο αγώνας στο Δήμο μας
και τα έσοδα που έρχονται το αναζητούν όλοι οι επιχειρηματίες και όλος ο κόσμος. Ότι υπάρχουν και κάποιοι που δεν τους ενδιαφέρει και δεν τους αυτό, mm-hmm. πάντα θα υπάρχει mm-hmm. για όλα τα πράγματα και για όλα τα θέματα. Σωστά. Ξανασυστάθηκε η Επιτροπή όσον αφορά το θέμα της διοργάνωσης των επόμενων τριών χρόνων, αν θα το αναλάβανε ο Δήμος Λουτρακή, ο Αγίων Θεοδόρων. Από ό,τι γνωρίζω, ακόμα δεν έχουν κάνει τίποτα. Ακόμα δεν έχουν εξοφλήσει ούτε την οφειλή. 12.000 ευρώ είναι αυτό. 12.000 ευρώ, ούτε αυτά τα χρήματα δεν είναι. Αυτή η νέα δημοτική αρχή με αυτό το όραμα το τεράστιο, με αυτό το έργο το τεράστιο που έχουν κάνει εδώ τους 13 μήνες, να μπορέσουν να πληρώσουν. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουν κάνει ούτε αυτό. Μάλιστα. Οπότε πιθανότατα να το χάσουμε, να είναι η τελευταία φορά που θα δούμε. Δεν πιστεύω, όχι δεν πιστεύω. Αυτή η χρονιά είναι το ράλι έχει κλείσει να είναι πλέον για φέτος. Επί των ημερών μας είχαν γίνει όλα αυτά τα πράγματα. Πιστεύω για άλλη μια φορά το ράλι θα γίνει εδώ πέρα και εύχομαι ότι αυτή η Δημοτική Αρχή να μπορέσει τελικά να κάνει όλες αυτές τις ενέργειες για να κρατηθεί και για τα επόμενα τρία χρόνια.